έχουν μέχρι 2 ετές. Ξεκίνησαν ήδη τα νομικά πρόσωπα, ο ένας είναι για το Δήμο Νεάπολης, ήδη υπάρχει ένα συνεργείο στην Νεάπολη, ο οποίος τους τροφοδοτούν ήρθαν για μερικές μέρες, έφυγαν και τώρα συνεχώς τροφοδοτούν με στοιχεία. Δεν είναι καλά αυτά που βλέπουν. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή βρίσκουμε χειρότερα πράγματα από ό,τι νομίζουμε. Αλλά όχι, σας λέω, είναι σε επίπεδο διερεύνηση, επομένως δεν μπορούμε να πούμε ζητήματα. Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου. Τώρα, από εκεί και μετά, σήμερα ήρθαμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Όμως, προκύπτει σε σχέση μάλιστα με το τι γίνεται αυτές τις μέρες γύρω μας τα τελευταία 2 χρόνια. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανοχή σε αυτόν που μας δουλεύει, σε αυτόν που τα παίρνει, σε αυτόν που λαδώνεται, σε αυτόν που λαδώνει, στη διαφθορά, τη διαφορική και είναι ευθύνη του καθενός μας. Είναι πατριωτικό καθήκον. Δεν μπορεί σήμερα να υπάρχει ανοχή από κανέναν. Η ανοχή αυτή και η κοινωνική συνανοχή μας οδήγησε εδώ που οδηγηθήκαμε σήμερα. Δεν πειράζει, ίσως μάλιστα είναι και πονηριά από κάποιους. Τα πράγματα όμως οδηγηθήκαν αλλού. Ο λογαριασμός έρχεται σε όλους. Καλό λοιπόν να αλλάξουμε όλοι μας και συλλογικά και το πολιτικό σύστημα και οι κοινωνίες και οι δεσμοί στάσεις. Οι ανοχές αυτές μας οδήγησαν εδώ. Καμία ανοχή λοιπόν και κυρίως να εξομελιστούν από τη δημόσια ζωή άνθρωποι οι οποίοι συμπεριφερθήκανε ή συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η άμυνα της κοινωνίας μας. Δεν έχουμε άλλη άμυνα. Και αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα. Σήμερα όμως αυτό που ερχόμαστε να κάνουμε είναι να ψηφίσουμε τον εξομελισμό με όλες αυτές τις παρατηρήσεις που υποθήκαν σήμερα. Και βεβαίως αυτά που καταγραφήκανε θα είναι η υπόγεια την εισαγγελέα να τα πάμε για να τα δει επιπλέον και να τα βάλει μέσα στο φάκελο παρά το ότι σας λέω ότι πολλά εξ αυτών ήδη είναι καταγεγραμμένα συνδεδεύτερα. Απλώς ορισμένα πράγματα να πούν συγκεκριμένα. Κάνω σας καλό ήχο να ψηφίσουν τον εξοπλισμό με την επιφύλαξη των δομένων που θα προκύψουν από τον έργο που εξελίσσεται.